Άρθρο 1. Στην παράγραφο 1, όρος νοικοκυριά εγκαθίσταται με τον όρο άτομα και οικογένειες. Άρθρο 2. Τι να κάνω, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν. Αχ, ηρεμήστε λίγο, κύριε Γεωργιάδη. Άρθρο 2. Ο όρος νοικοκυριά αντικαθίσταται με το όρο άτομα και οικογένειες. Επίσης αντικαθίσταται η φράση «εντός του Δήμου της κύριας κατοικίας τους» με τη φράση «τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους». Άρθρο 3. Στον τίτλο διαγράφεται όρος σε νοικοκυριά. Στην παράγραφο 1, ο όρος φυσικά πρόσωπα αντικαθίσταται με τον όρο άτομα και οικογένειες. Στην παράγραφο 2, προστίθεται η φράση «το εισόδημα δεν προσμετρώνται έσοδα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος». Οι επιτροπές τα έχουν ακούσει αυτά ξανά. Απλά τα ανακοινώνω στην Ολομέλεια. Στην παράγραφο 3 διαγράφεται η λέξη «εκπτωτικά». Το σύνολο του άρθρου 4 αντικαθίσταται με. Οι παροχές των άρθρων 1 έως 3 χορηγούνται σε συνέργεια με άλλες παρόμοιες που εντάσσονται σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φόρους. Τέλος, στο άρθρο 5... Η φράση «με κοινή υπουργική απόφαση» αντικαθίσταται με τη φράση «κοινές υπουργικές αποφάσεις» και προστίθεται στην εξουσιοδοτική διάταξη και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τέλος. Στο τέλος του β' εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 25α, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου, προστίθεται τα εξής. Εκτός του Υπουργείου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου κατέχει ο Υπουργός. Θυμάστε, είναι όλη η συζήτηση για το αν υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί, αναπληρωτές Γενική Γραμματής και Γενική Γραμματής στον Υπουργό. Αυτό νομίζω το ξεκαθαρίζει. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, το άρθρο 25, που προστίθεται στο νόμο 1558 του 85 με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου και αντικαθίσταται ως εξής. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται με διορισμό ή απόσπαση από θέση του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα. Το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του νόμου 1558 του 85, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 1735 του 1987 και κωδικοποιήθηκε ως παράγραφος 4 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, εφαρμόζεται και για τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών Επικρατείας. Επίσης, στην ίδια παράγραφο προστίθονται εδάφια 3, 4, 5 και 6 εξής. Η σύσταση των πολιτικών γραφείων των αντιπροέδρων της κυβέρνησης, των αναπληρωτών υπουργών στον Πρωθυπουργό, των υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, καθώς και των πολιτικών γραφείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διαρισμού των αντιπροέδρων της κυβέρνησης και στον χρόνο σύστασης των θέσεων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών της. Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της κυβέρνησης και υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου. Πρόκειται για τους εθελοντές. Για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ' υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγουμένου εδαφίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της κυβέρνησης ή των αρμοδίων υπουργών που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των υπηρεκών τους. Αυτές είναι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα το χρόνο μου, κυρία Πρόεδρε. Ναι, κυρία Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, θέλω πραγματικά να εισηγηθώ το πρώτο κομμάτι, το πρώτο κεφάλαιο για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, γιατί ακριβώς στις επιτροπές, επί 5 ημέρες, στη διαβούλευση με τους φορείς, 20 φορείς, για πρώτη φορά,
τόσοι πολλοί φορείς, νομίζω ότι βγήκαν πολύ σοβαρά συμπεράσματα, διατυπώθηκαν μεγάλες απορίες και διατυπώθηκαν και ερωτήματα. Επομένως, θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες και γιατί ακριβώς συζητάμε εμείς εδώ σήμερα. Είναι γνωστό ότι με τις πολιτικές της λιτότητας των μνημονίων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η φτώχεια άγγιξε ευρύτατα τμήματα του πληθυσμού. Με την ανεργία να ανεκτινάσεται κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 στο 27,8% και την ανεργία των νέων στο 50,2%, εκατοντάδες χιλιάδες νέες οικογένειες είδαν τα εισοδήματά τους να εκμηδενίζονται και μαζί τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά αγαθά. Είτε μετράμε τη φτώχεια με απόλυτους όρους εισοδήματος, είτε με άλλα εργαλεία, όπως η πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και δραστηριότητες, οι μήνες εργασίας των μελών της οικογένειας σε ένα χρόνο και ούτω καθεξής, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τη μετρήσεις, το γεγονός παραμένει το ίδιο. Ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας. Από αυτό, ένα πολύ σημαντικό τμήμα ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ενώ υπάρχει ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο του λαού μας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή να είναι στο κατόφλι της φτώχειας, να μπει σε αυτό που λέμε στη φτώχεια. Η Ελλάδα, λοιπόν, σύμφωνα με τη Eurostat, βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τελευταίο δείκτη, στο κατόφλι της φτώχειας, στη χειρότερη θέση από τις 28. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της φτώχειας, συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη φτώχεια, με το ποσοστό να βρίσκεται στο 23,1%. Ιδιαιτερότερα δε, η παιδική φτώχεια βρίσκεται στο ποσοστό 28,8%. Σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, η κατάσταση στη χώρα μας έχει ως εξής. Τον Οκτώβριο του 2014 υπήρχαν 1.245.340 άνεργοι, 27,8% ανεργία. Όταν το 2009, που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, οι άνεργοι ήταν 500.000. Κατά 25,9% μειώθηκε ο πραγματικός κατώτατος μισθός για τους νέους, δε η μείωση έφτασε στο 35,4%. 53 δις ευρώ μειώθηκαν τα συνολικά εισοδήματα από το 9 μέχρι σήμερα. 22,2% συρρυκνώθηκε η οικονομία της χώρας σε σύγκριση με το 9. Και βέβαια, το καταπληκτικό, με όλη την πολιτική των μνημονίων και της λιτότητας, το χρέος έφτασε στο 176% του ΑΕΠ, όταν το τρίτο τρίμηνο του 2014, όταν πριν τα μνημόνια ήταν το 10, το 10, ούτε καν το 9, στο 124%. Τα 5 χρόνια μνημονίων και λιτότητας, λοιπόν, όχι μόνο δεν μας έσωσαν από την κρίση, όχι μόνο κατέστρεψαν την οικονομία μας, αλλά έφεραν την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει τα αποτελέσματα ενός πολέμου σε καιρό ειρήνης. Δηλαδή, χιλιάδες οικογένειες υποσιτίζονται, αδυνατούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό, το ενίκιο. Δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν μπορούν να μετακινηθούν για να βρουν εργασία. Η ανθρωπιστική κρίση είναι η ακραία έκφραση της ανεργίας, της αποεπένδυσης, της εσωτερικής υποτίμησης 5 χρόνια τώρα. Η ανθρωπιστική κρίση είναι το τρομακτικό πρόσωπο των μνημονίων και της λιτότητας. Αυτή ακριβώς την ανθρωπιστική κρίση οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με άμεσα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Είναι γεγονός ότι στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου οι εταίροι μας αποδέχτηκαν την ύπαρξη της ανθρωπιστικής κρίσης για πρώτη φορά.
και συμφώνησαν να περιληφθεί στις δράσεις που θα αναλυφθούν από την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, λες και δεν υπήρχε τίποτα πιο μπροστά. Δηλαδή, οι εταίροι δανειστές μας ομολογούν εμέσως, πλην σαφώς, ότι οι μνημονιακές πολιτικές δεν έλυσαν τα προβλήματα, αλλά τα επιδείνωσαν και τα βάθυναν περαιτέρω. Γι' αυτό φέρνουμε αυτό το πρώτο νομοσχέδιο για ψήφιση. Ένα πρώτο βήμα, ένα πρώτο μικρό βήμα, όπως είπαμε πολλές φορές και το επαναλάβαμε, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η φτώχεια για μας δεν είναι μια μοιραία κατάσταση, μια αναστρέψιμη. Δεν φταίει αυτός που τη βιώνει, ούτε είναι ευθύνη του να την ανατρέψει. Δεν είναι μια αποδεκτή πραγματικότητα της κοινωνίας μας. Δεν είναι απλά ένα πεδίο εφαρμογής φιλανθρωπικών πρακτικών. Δεν αντιπαλεύεται με οριζόντιες επιδοματικές πολιτικές. Η φτώχεια αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης στρατηγικής ανάπτυξης. Αντιμετωπίζεται με την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας, με τη διεύρυνση αυτής της αγοράς με νέες θέσεις, με την εξασφάλιση εισοδήματος στα νοικοκυριά, με τη δραστηριοποίηση όλων των παραγωγικών ηλικιών, με την κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους, με την απρόσκοπτη πρόσβαση στα βασικά αγαθά διαβίωσης, στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό. Ο λαός μας δεν θέλει ελεημοσύνη. Θέλει δουλειά και ποιότητα ζωής, όπως το δικαιούται. Σε αυτή τη λογική θα εξηγήσω, γιατί ακούστηκαν πολλά στις επιτροπές, τι ενέργειες κάνουμε από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο Υπουργείο. Πρώτον, επεξεργαζόμαστε από τον πρώτο μήνα την αναθεώρηση και εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. Κατατέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ένα πρώτο πλαίσιο δράσεων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελευταία στιγμή, το Δεκέμβριο του 2014. Δεδομένου ότι αποτελούσε ρεσιμότητα, δηλαδή προϋπόθεση για την υλοποίηση και την έγκριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Εμείς επανασχεδιάζουμε αναλυτικά την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει σαν κυβέρνηση. Ειδικότερη μέρημνα έχει ληφθεί για την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος της στέγης με βάση ουσιαστικά κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, εκπονούμε παράλληλα το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για διαμόρφωση του μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής ένταξης. Βάση του μηχανισμού θα είναι η καταγραφή των αναγκών και των ωφελούμενων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της χώρας, των δράσεων που υλοποιούνται, αλλά και νέες διαδικασίες άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες που εντωμεταξύ δημιουργούνται. Το σχέδιο δράσης αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέλος του Απριλίου, ενώ ως το τέλος του έτους θα λειτουργεί και ο μόνιμος μηχανισμός κοινωνικής ένταξης. Τρία. Όσον αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση άρχισε την πιλωτική εφαρμογή του σε 13 μόνο δήμους από όλη τη χώρα το Νοέμβριο του 2014 και προγραμματίζεται για μέχρι τον Απρίλιο του 2015, μετά από έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που επεξεργάστηκε επί ένα χρόνο. Ενέγραψε στον προϋπολογισμό του 2014 24 περίπου εκατομμύρια για την εφαρμογή και αξιολόγησή του, όπως πρόβλεπε το ίδιο το πιλωτικό πρόγραμμα. Εμείς υλοποιούμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και δεσμευόμαστε να το αξιολογήσουμε, όπως το ίδιο προϋποθέτει. Έχουν εκταμιευτεί 8,3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 5,1 εκατομμύρια τα εκταμιεύσαμε εμείς. Επαναλαμβάνω,
Θα κάνουμε ακριβή και επιστημονική αξιολόγηση μετά τη λήξη του, ώστε να καταλάβουμε τις πραγματικές δυνατότητες επέκτασής του σε όλη τη χώρα. Μας ζήτησε η αντιπολίτευση, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, να το επεκτείνουμε εδώ και τώρα, όταν είναι γνωστό ότι το κόστος του είναι 1,5 δις ευρώ το έτος και όταν η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να το επεκτείνει και γι' αυτό δεν ενέγραψε ούτε ένα ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015. Τέταρτον, ενεργοποιούμε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΕΒΑ αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 330 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας και εγγεγραμμένα 45 εκατομμύρια για το 2014 που δεν χρησιμοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και 45 για το 2015. Περιλαμβάνει παροχές σε είδος, όπως τρόφιμα, ένδυση, σχολικά είδη, βιβλία, παιχνίδια, αλλά και συνοδευτικές υπηρεσίες στήριξης, κοινωνικά φροντιστήρια και δραστηριότητες για τα παιδιά. Οφελούμενοι είναι άπορες οικογένειες με παιδιά με προτεραιότητα στις μονογονικές και πολύτεκνες οικογένειες. Εμείς δεσμευόμαστε μέχρι τον Απρίλιο, το τέλος Απριλίου, να έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για το σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου του ΤΕΒΑ. Και αναμένεται να έχει βγει η πρώτη προκήρυξη προς τις αναπτυξιακές συμπράξεις που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος. Πέμπτον, προχωρούμε στην καταγραφή όλων των ωφελούμενων από δράσεις που υλοποιούνται τόσο από το Υπουργείο όσο και από άλλους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέργεια και συμπληρωματικότητά τους. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή υπάρχοντα εργαλεία αλλά με ένα νέο διαφορετικό τρόπο από εκείνον που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα. Όχι αποσπασματική εφαρμογή μέτρων διαφόρων προγραμμάτων που τρέχουν παράλληλα και δεν συναντιούνται πουθενά, αλλά συνέργεια. Συντονισμός των δράσεων και αλληλοσυμπλήρωσή τους, απόλυτη διαφάνεια στη διάθεση πόρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Με τις προγραμματικές δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης έχουμε δώσει το στίγμα μας για το ποια μέτρα σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε για την υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Τα ξέρετε καλά, όπως τα ξέρει και ο ελληνικός λαός που μας εξέλεξε κυβέρνηση. Είναι 7 μέτρα. Είναι για το ρεύμα, είναι για τη στέγαση, είναι τη σύντηση, είναι δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο 13ος μισθός στους χαμηλοσυνταξιούχους και η εξίσωση του πετρελαίου κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και τώρα εδώ, το νομοσχέδιο αυτό που φέρνουμε δεν είναι παρά το πρώτο βήμα. Γιατί αφορά 3 από τα 7 μέτρα. Το πρώτο βήμα για να δοθεί μια ανάσα στο λαό μας με αυτά τα 3 πρώτα μέτρα. Για να μην υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν στο σχολείο από την πείνα, να μην υπάρχουν σπίτια με κομμένο ρεύμα, να μπορούν οι οικογένειες να νοικιάσουν ένα σπίτι ή να ενισχυθούν για να μείνουν στο σπίτι που μένουν και να μην τους κάνουν έξωση. Για να μην υλοποιηθούν οι άπειρες εξώσεις. Αλλά για να επιδοτήσουμε τη σύντηση με ηλεκτρονική κάρτα. Θέλαμε το νομοσχέδιο αυτό να γίνει γνωστό στον κόσμο. Στον κόσμο που τον αφορά. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να μάθουν όλοι και να ενημερωθούν ότι αυτό τους αφορά. Γι' αυτό δεν επιλέξαμε να νομοθετήσουμε ούτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί αν υπάρχει κάτι κατεπήγον είναι αυτό το νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά, 20 φορείς που εκπροσωπούν τους δικαιούχους των μέτρων που προτείνουμε, πήραν μέρος σε μια μεγάλη ανοιχτή διαβούλευση στη Βουλή, 20 φορείς. Να μου πείτε πότε έχει ξαναγίνει αυτό. Και οι 18 στους 20 θεώρησαν ιδιαίτερα θετικό το νομοσχέδιο. Ο διάλογος ήταν εξαιρετικά σημαντικός όλες τις μέρες στη Βουλή. Και προβήκαμε
σε νομοτεχνικές βελτιώσεις και αλλαγές, ακριβώς γιατί ακούσαμε όλα τα κόμματα, τα ακούσαμε με προσοχή. Προσπαθήσαμε να συνθέσουμε απόψεις. Δεν ήρθαμε και δεν φεύγουμε όπως ήρθαμε. Κυρία Υπουργέ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Λοβέρδο, που εμφανώς διασκεδάζουν, να καθίσουν στις θέσεις τους ή αν θέλουν να συζητήσουν, να περάσουν έξω από την αίθουσα. Συνεχίστε, κυρία Φωτίου. Μετά, αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσω. Να συνεχίσω. Με τα άρθρα του νομοσχεδίου προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα για άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δωρεάν επανασύνδεση της ηλεκτρικής παροχής για νοικοκυριά που της έχει κοπεί το ρεύμα. Δωρεάν. Και δωρεάν παροχή ρεύματος μέχρι 1.200 κιλοβατόρες την τετραμηνία, δηλαδή έως 300 κιλοβατόρες ανά μήνα, ανεξάρτητα των οφειλών τους, σε 150.000 οικογένειες ή άτομα. Δεύτερον, επίδομα ενοικίου, ώστε οι οικογένειες να στεγαστούν σε μια νέα κατοικία ή να επεκτείνουν το συμβόλαιο της ήδη μισθωμένης τους κατοικίας. Το ενοίκιο πιθώνεται στον εκμισθωτή, δηλαδή στον ιδιοκτήτη, και είναι αφορολόγητο. Τρίτον, επίδομα σίτησης σε 153.000 οικογένειες και άτομα. Το προηγούμενο ήταν για 30.000 οικογένειες. Επίδομα σίτησης λοιπόν για 153.000 οικογένειες, γιατί η προμήθεια ειδών διατροφής και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης από τα εμπορικά καταστήματα, όπως και οι υπόλοιποι καταναλωτές, με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας που θα πιστώνεται μηνιαία. Στο κέντρο της προσοχής μας είναι τα παιδιά. Οι μονογονικές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, οι πολύτεκνοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ευάλωτες ομάδες. Τέλος είναι ένα πρώτο βήμα, ώστε τα θύματα της κρίσης να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνα τους στην κρίση. Επιθυμούμε τη συνεργασία με τα κινήματα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά ιατρία που αναπτύχθηκαν όλη αυτή την περίοδο, τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την ενσωμάτωση της εμπειρίας τους στις πολιτικές μας. Είναι δράσεις που ο ίδιος ο λαός δημιούργησε για να αντιμετωπίσει την κρίση, επιδεικνύοντας τεράστια αποθέματα φαντασίας, κουράγιου, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Οι περιφέρειες, οι Δήμοι, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Οι οργανώσεις έμπρακτης αλληλεγγύης, διαπιστευμένες και άτυπες, είναι οι φυσικοί συμμαχοί μας και οι άμεσοι συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι η συγκρότηση δικτύων αλληλεγγύης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να ενεργοποιηθεί συλλογικά όλη η κοινωνία και να συμμετάσχει σε ένα νέο κοινωνικό υπόδειγμα αλληλεγγύης, συμμετοχής και συλλογικής οργάνωσης, αντίπαλο του ανταγωνισμού και της ιδιώτευσης που επέβαλε η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία στην κοινωνία μας. Σας καλώ, τελειώνοντας, να ψηφίσετε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση που περιμένει ο ελληνικός λαός. Να κάνουμε όλοι μαζί το πρώτο αυτό βήμα με γενναιοδορία. Με γενναιοδορία, ομόφωνα. Με τη συνείδηση ότι γρήγορα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα άμεσα μέτρα, αλλά κυρίως να ακολουθήσει το μείγμα εκείνος της πολιτικής που μπορεί να απομακρύνει τον εφιάλτη που ζει η χώρα μας.